Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Μαρία. Πώς είμαστε? Καλησπέρα Γιώργη μου. Θέλω να δυνατά και κοντά Μαρία μου. Δυνατά θέλω κοντά. Να πω έτσι. Ότι έχω απόψε καλεσμένο έναν πολύ αγαπημένο φίλο, έναν ερευνητή, συγγραφέα, ποιητή. Ο κόσμος ο πολύ δεν ξέρει ότι ο Λεκάκης είναι και ποιητής. Ούτε εγώ το ξέρα. Και δόκιμος ποιητής. Έναν άνθρωπο που υλοποιεί του Ισοκράτους το όχι μόνον από την ίδια γενιά την ελληνική, αλλά που επάξια κατέχει, αντιπροσωπεύει και υπηρετεί την ελληνική παιδεία, την ελληνική σκέψη, το ελληνικό ήθος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία μου. Πολλά είναι αυτά που πες. Γιώργαρα, και κοντά αγορινά μου, εκεί. Ναι. Εκεί. Πολλά είναι αυτά που είπες, αλλά εγώ δεν έχω μάθει να κάνω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ζωή για μένα έξω από αυτό. Για μένα δεν υπάρχει ζωή έξω από την Ελλάδα. Ως παιδί μεταναστών που είχαν πάει στην ξενιτιά άγουρους χρόνους όταν εδώ στην Ελλάδα ήταν παράξενα τα πράγματα και αναγκάστηκαν να πάνε, δεν θέλανε οι άνθρωποι, αναγκάστηκαν να πάνε, όπως τώρα κάποια νέα παιδιά αναγκάζονται να πάνε, τότε φεύγανε το εργατικό δυναμικό της χώρας, τώρα φεύγει το επιστημονικό προσωπικό της χώρας. Τα πράγματα είναι ίδια. Όταν ήμασταν εκεί, μαλώναμε στα γκέτο της Γερμανίας, γιατί σε εργατικές πολυκατοικίες ήμασταν στιβαγμένοι, με Ιουγκοσλάβους, τότε ήταν Ιουγκοσλάβοι, Ιταλούς, Τσεχοσλοβάκους, Ανατολικογερμανούς, διάφοροι Τούρκους, φυσικά πολλούς, Σλαβό καταστάσεις και τέτοια, Βούλγαρους κλπ. Μαλώναμε, όταν θα πάμε στην Ελλάδα, θα πάμε στις πατρίδες μας, γυρνώντας τι έχουμε να πούμε για τις πατρίδες μας με τους άλλους. Και ήμασταν πάντα πολύ πιο υπερήφανοι που λέγαμε πράγματα που οι άλλοι μας κοίταγαν, τα παιδάκια, τα μικρά, μας κοίταγαν με δέος. Ήταν ένας ακήρυκτος πόλεμος πολιτισμού μεταξύ Ελληνοπαίδων και των παιδιών της άλλης Ευρώπης, που γύρναγες και τους έλεγες, εγώ πήγα στους Δελφούς και είδα τον Ηνίωχο και είναι έτσι και αλλιώς, και τον περιέγραφαν τα παιδικά λόγια που ακόμα τώρα τα θυμάμαι και τι κάναμε, ρε. Και εκείνες εκτούσαν με δέος, γιατί κάτι αντίστοιχο δεν είχαν να σου πούν. Δεν λέω για κάτι τόσο αρχαίο, γιατί έχουν και αυτή μια αρχαία ιστορία. Όλη η Ευρώπη έχει μια αρχαία ιστορία, αλλά μιλάω για το κάλος, το οποίο τα παιδικά ματάκια το βλέπανε πολύ παράξενο. Το αρχαίο θέατρο, να δεις, ένα θέατρο αρχαίο, της Επιδαύρου, της Δωδώνης, των Φιλίππων, του Δίου, και να πας να τους πεις τι είναι το αρχαίο θέατρο, που δεν είχαν αυτοί στα χωριά τους, στις πατρίδες τους. Δυστυχώς, Γιώργο, τώρα αυτή την υπερηφάνεια που τα σπαράγματα των θεάτρων, των ναών, των οικειών, των μεγάρων, των όλων των πραγμάτων που μας άφησαν κληρονομιά οι πρόγονοι, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την αντίληψη του κάλους, της ομορφιάς, της αρμονίας, που όλοι οι μελετητές, με καμιά εξαίρεση, ακόμα και αυτοί που δεν την έχουν πάρει και πολύ στα σοβαρά, ή η δουλειά τους είναι τέτοια ή τα συμφέροντά τους είναι τέτοια, δεν μπορούν να αρνηθούν ότι αυτή η έκφραση και έκφανση του κάλους, της αυθεντικής αρμονίας και ομορφιάς που βρίσκουμε στα αγάλματα, στην αρχιτεκτονική, στις επιτύμβιες στήλες και γενικώ σε όλους τους αμφορείς μας, τους κύλικες, όλα τα αγγεία μας και στις παραστάσεις τους, αυτή η ομορφιά, εκτός από την αρμονία και το μεγάλο μέτρο, δηλαδή το χρυσό αριθμό που λέμε, που είναι όλα κατασκευασμένα,
Πολύ συνειδητά, δεδομένου ότι όπως γνωρίζεις, ο Φιδιές μας άφησε πάνω σε πλάκα τον χρυσό αριθμό, δηλαδή τις αναλογίες, αυτός είναι ο χρυσός αριθμός, το μέτρο το μεγάλο με το οποίο έκτισε τον Παρθενώνα. Άρα ήταν συνειδητή η επιλογή αυτή των κατασκευών τους. Αλλά και κάτι άλλο ακόμα έχει αυτή η έκφραση των αγαλμάτων, γι' αυτό και είναι αγάλματα. Δηλαδή σε κάνουν να αγάλεσαι, να αίρεσαι, να ανελίσσεσαι προς άλλες ποιοτικές ορίζουσες ως άνθρωπος, στην κατανόηση, στην πρόθεση, στην αισθητική, στα πάντα. Και αυτό είναι το ήθος του υπερτάτου αγαθού, που αν υπάρχει δηλαδή Θεός όπως και να είναι, αυτό είναι στοιχείο του. Επομένως αυτό το πράγμα τώρα που έκανε το Ελληνόπουλο, ακόμα και αν δεν είχε ιδιαίτερη γνώση πάνω σε αυτό, γιατί έχουμε και μια αισχρή και τρισάθλια παιδεία, αλλά το έβλεπε, μπορούσε να το δει σε μια βουνοπλαγιά, στο λόφο, πηγαίνοντας με τους γονείς του μια εκδρομή, και αυτό ήταν μια εμπειρία πολύ συγκεκριμένη, και η επίγνωση ότι αυτό το φτιάξαν οι πρόγονοί του στήριζε και διήγηρε και μεγάλωνε, τράνωνε όπως λέμε στην καθομιλουμένη μας, την αυτοεκτίμησή του, και αυτό του έδινε υπαρξιακή ασφάλεια, το έκανε να είναι υπερήφανος για αυτό που είναι και να τα έχει καλά με τον εαυτό του. Γι' αυτό και βλέπεις ότι πριν την εισρωή των λαθρομεταναστών η Ελλάδα είχε μηδενικό αυτοκτονιών από καταθλίψεις και τέτοια. Η Ελλάδα δεν είχε την εγκληματικότητα που παρουσίαζαν οι άλλες χώρες, άσχετο ότι κάνει τώρα που είναι εισαγόμενη. Όλα αυτά τα οφείλουμε εκεί. Τώρα αυτά, Γιώργο, δεν θα τα έχουν. Ναι. Γιατί δεν θα μπορούν να τα δουν. Ναι, γιατί αυτό. Γιατί μας τα ρημάζουν και τα εξοπετάνε με αυτόν τον νόμο που θα συζητήσουμε σήμερα και τι συνέπειες έχει και τι πρέπει να κάνουμε οι Έλληνες για να το εμποδίσουμε. Σαν τα παιδιά της Ζηνοβίας, σπαρμένα στα πέρατα της γης θα είναι. Πριν ανοίξει την και εγώ θα λέω και της απόγνωσης, στα πέρατα της απόγνωσης των Ελλήνων. Πριν ανοίξουμε την ανοίξετε μάλλον την κουβέντα, θα έχουμε και ένα νομικό φίλο του Γιώργου να μας πει και το νομικό πλαίσιο, αγαπητοί φίλοι. Η ερώτηση δική μου προς όλους, ρητορικά είναι εξής. Γιατί να κάνουμε τόση φασαρία και αντίσταση? Ποιος ο λόγος που ψηφίσανε αυτό που ψηφίσανε? Παρακαλώ. Θα το πούμε και αυτό. Να το έχουμε καταγεγραμμένο, Μαρία. Πρώτα να το πούμε αυτό. Να πούμε το αίτιο για να ακολουθήσει η κουβέντα, Γιώργο. Θέλω να πω, να καταλάβουν τη ζημιά. Εάν έρθει κάποιος και θέλει να συναλλαγεί με το Μουσείο των Δελφών, δεν θα ζητήσει από το Μουσείο των Δελφών ένα λιχναράκι, ένα θράσμα αγγείων. Τον ενίοχο θα ζητήσει. Βέβαια. Αν θα πάει στο Μουσείο του Ναυπλίου, βέβαια, δεν θα πάρει έναν αμφορέα σπασμένο. Την πανοπλία των δεντρών θα πάρει. Τη μοναδική σωζόμενη ολοκληρωμένη. Και αν πάει πανική στο μουσείο κάτω στην Πελοπόννησο, στην Ολυμπία, Επίδαυρο, θα στην πάρει Επίδαυρο, τον Ερμή του Πραξιτέλη. Στην Ολυμπία. Δηλαδή δεν θα πάει σε κανείς, δεν θα κάνει κανείς αίτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού να ζητήσει θραύσματα, λιχναράκια, αφορείς και σπασμένα και, γιατί βλέπω πολλούς που λέει καριάτιδες θα ζητήσει, μπράβο, θα ζητήσει κόρες, θα ζητήσει κούρους. Έχεις ενημέρωση? Βλέπω πολλούς, πρόσεξε, συγγνώμη. Τα δίνουμε, θα πάρει λεφτά το Υπουργείο ή τα δίνει έτσι? Και σημαίνει, μισό λεπτό, έχει σημασία. Και να πάρει λεφτά σου κόβει τον τουρισμό, τη βαριά σου βιομηχανία. Όλο γιατί, μαζί το συγγνώμη, βάζουμε. Γιατί, συγγνώμη, γιατί να έρθει εδώ ο ξένος, αφού θα μπορεί να το δει με ένα ταξιδάκι να κάνει και τα ψώνια του στο Παρίσι, στο Βερολίνο,
στην Φραγκφούρτη, στη Νέα Υόρκη, στο Όσλο, στο αυτό. Και είπαμε και μια άλλη παράμετρο προχτές μαζί που προέκυψε η σημερινή κουβέντα, Γιώργαρα, ότι το πιτσιρίκι που είναι 7, 8, 10, 12 τώρα και αύριο θα πάει με το δάσκαλο, τον καθηγητή στους Ελπούς εκδρομούλα, θα τους πει εδώ, αυτό, εκείνο, τούτο, τ' άλλο, ο ηνίοχος να πας στο Παρίσι να τον δεις, δηλαδή. Συγγνώμη, προσέχεις πως παίζει το έργο. Ξέρετε, ο ηνίοχος δεν είναι απλώς ένα άγαλμα. Βέβαια. Γιατί κάθε ανδριάδας, παιδιά, είτε θήλιας ύπαρξης είτε άρενος, δηλαδή μια παράσταση, μια μορφή γλυπτική, δεν είναι ντε και καλά άγαλμα. Άγαλμα είναι και ξεκινάει από τα ελληνικά και μόνον για τον Γέγκερ, μόνον τα ελληνικά έχουν το δικαίωμα να έχουν αυτό και κατά τον Γκέτε. Λοιπόν, αυτόν τον προσδιορισμό. Λοιπόν, δεν είναι μόνον άγαλμα, κάτι που μας κάνει πραγματικά να χαιρόμαστε με αγαλίαση. Είναι και ένα σύμβολο ποιοτικής ανελήξεως του ανθρώπου και της διαφοράς σε μας όλα τα πεδία του. Να το πούμε και της διαφοράς μας. Έτσι, τέλος. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι που θέλουν να αποκόψουν. Πες ο Γιώργα. Τη διαφορά θέλουν να αποκόψουν. Μα η διαφορά είναι εδώ η αιτία. Είναι. Ο φόβος τους, καταραμένε το μίσος Έλληνα. Τους, το περιέγραψαν μεγάλα μυαλά. Και ιδιαίτερα, εδώ είναι το παράδοξο, ιδιαίτερα οι Γερμανοί, ναι. Δηλαδή όταν έχεις ένα Γκέτε που λέει δεν μπορούμε να για τους να Έλληνες, βρούμε κάτι. Ότι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι η Ελλάδα για την ανθρωπότητα, και όταν έχεις έτσι έναν Σίλερ που λέει δεν μπορώ να βρω κάτι που δεν το έχεις, ναι, πει, ναι, 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 καταραμένε ναι. Έλληνα, ναι, έτσι, και κάτι έτσι, για μένα έτσι. Λοιπόν, είδες ότι το πακετάκι με το πώς το λένε, το αυτό το κορονοϊό, το, αυτό που γιατί βάλαμε, ο Νίτσε, το δάνειο, συγγνώμη, με τους αλλοδαπούς, με την αφαίρεση των αγαλών. Είναι ένα πακέτο ρημαγδός και ο μέσος Έλληνας που είναι και να πάει τώρα δεν προλαβαίνει. Σου λέει τι με νοιάζει εμένα να φύγει αυτό εκεί. Εγώ δεν έχω πάει καν στους Ελπούς. Ναι. Κατάλαβες πως το έχουν παίξει. Ναι. Μπορεί να μην έχει πάει καν. Είναι γενική επίθεση. Όπως, να σα απαντήσω όμως ένα-ένα, γιατί είναι και πολλά τα ερωτήματα. Ναι, Γιώργο. Και έχουν έρθει και άλλα τα που ναι. Όπως μπορεί να μην έχει πάει στο αμπέλι που του είχε αφήσει ο παππούς του στο χωριό, αλλά ξέρει ότι του ανήκει. Έτσι, δεν έχει σημασία αν έχεις πάει να δεις τον ηνίοχο, μια φωτογραφία του έχεις δει. Ξέρεις που είναι, ξέρεις πώς είναι, ξέρεις ότι σου ανήκει, είναι κτήμα σου, τα αρχαία, την κληρονομιά μας γενικώς την έχουμε όλοι εξ αδιαιρέτου. Δεν μπορεί κάποιος να αποφασίζει γι' αυτά. Αυτό είναι εξ αδιαιρέτου η κληρονομιά των Ελλήνων. Εχτες είχα το Μουσά, το ξενοβόντα, και λέει δεν θα λέμε λετάσε μωά, θα λέμε το κράτος είμαστε εμείς. Και όχι εγώ είμαι το κράτος που... Καλά, αυτό ήταν μια υπερβολή του λουδοβικισμού. Θέλω να πω ότι από παντού βαλόμεθα. Λοιπόν, κάποιοι φίλοι λένε εδώ ότι έχουν υπογράψει μια ανάρτηση, ναι, ναι, που έχεις κάνει για, ναι, την άρνηση αυτή και τα λοιπά. Το βάλουμε εδώ στον λοιπόν να το δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί με έχουμε τη Μαρία το έχουμε συζητήσει μερικά πολύ. Πράγματα πριν από αυτό όμως, Γιώργο, ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Παρακαλώ. Υπάρχουν λοιπόν ψυχολογικοί λόγοι. Λόγοι οικονομικοί, πλήττεται κέραια η Ελλάδα, αλλά υπάρχει και κάτι το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί, να αναπληρωθεί με τίποτα. Είναι η ταυτότητα, τα στοιχεία, τα σύμβολα, η εσωτερήκευση που αφυπνίζει και καλλιεργεί το συνειδένε του Έλληνα, τα ταυτοποιητικά του στοιχεία ως τέτοιου, δηλαδή ως Έλληνα ανθρώπου, και πάνω απ' όλα, και πάνω απ' όλα, η παιδεία του. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα καμία συνέχεια, καμία έθνους, πολιτισμού, σκέψεως, μοναδικής ανυπέρβλητης στην ανθρωπότητα ολόκληρη μέχρι
τώρα μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν αύριο θα φανεί κανένας λαός να κάνει κάτι, αλλά φαντάζομαι αφού δεν το κατάφεραν μέχρι τώρα δεν θα μπορέσουν. Λοιπόν, αντίθετα γράφουν ότι ό,τι έχουμε σήμερα στον πολιτισμό μας το οφείλουμε στους Έλληνες. Ακόμα και το αναπυρωστικό λογισμό έβριμα ελληνικό είναι. Ναι, το λέμε όμως εκείνο, αυτό. Μισό λεπτό Γιώργο μου. Αυτό το πράγμα που παίρνουν δεν θα αναπληρωθεί. Και δεν θα αναπληρωθεί διότι από την άλλη μεριά έχουν τσακίσει την παιδεία τελείως, δηλαδή δεν μπορούν να την πάνε άλλο κάτω. Την έχουν στην κυριολεξία αφελεινήσει. Λοιπόν, επομένως, στο ερώτημα θα πεις αυτό που θέλεις να πεις και θα μπούμε σε απάντηση στο πρώτο σου ερώτημα. Ναι. Λοιπόν, με βάση αυτό, την στόχευση του αφελεινισμού, το οποίο θα το δούμε. Ορίστε, Γιώργο. Έφτασαν τον Έλληνα σε ένα τέτοιο κατάντι παιδείας, που εάν του πεις ότι θα μπει ένας κλέφτης μέσα στο σπίτι του και θα του πάρει την τηλεόραση και δύο τασάκια που έχει στο τραπέζι, θα βγει και θα διαμαρτυρηθεί. Μπήκε ο κλέφτης, τα δελτία ειδήσεων, ο αστυνόμος που πήγαινε, μπήκανε στον παππού του, κλέψανε δύο φλιτζάνια, του πήραν το. Αν του πεις, σου κλέβουν τα αρχαία, δεν ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει αυτό καταλάβει. Σημαντικό. Όχι αυτό. Όλοι, υπάρχει μεγάλη, ναι, σημαντική. Δεν μπορούμε. Μαρία, μην είσαι τόσο καλή. Στα 10 εκατομμύρια τα 9 είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Τελεία και παύλα. Με το μικρό ποσοστό όμως, όταν, για να βγάλουμε σημαντικά. Εχτες η Βαντίκη Ιβύση σε ένα κανάλι είχε, το άκουσα στα νέα, 4 εκατομμύρια ακροματικότητα. Και το Big Brother 2,5. Για χαρά πάνε να φύγουμε. Τελεία. Όταν το 75% του ελληνικού πληθυσμού βλέπει αυτά τα δύο. Τελεία. Για ποιους μιλάμε? Γιατί σε κυνηγάνε εσένα και αυτόν, ναι, μπορεί να μας πεις τώρα. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν εδώ πέρα ότι ο Έλληνας δεν έχει καταλάβει ότι όλα αυτά είναι περιουσία του. Αυτά που βλέπεις στα μουσεία δεν ανήκουν στα μουσεία. Ότι ο τουρισμός από αυτά είναι η βαριά του βιομηχανία. Ναι. Ότι αυτά. Και πάνε να το διώξουν και αυτό, άρα αν δεν έχουμε και τουρισμό, τσίου. Είναι δικά του. Πρέπει να τα προστατεύσει. Για αυτούς που μου γράφουν και μου λένε, τι να κάνουμε, έχουμε πολλές αποθήκες και για να μην τα. Ρε φίλε, δεν θα ζητήσουν αυτά που έχει στις αποθήκες κανείς. Αυτά που έχει στις προθήκες. Τα ωραιότερα θα σου ζητήσουν, τα καλύτερα θα σου ζητήσουν. Το έχεις καταλάβει. Το μηχανισμό του αντικυθύρων θα σου πάρουν. Θα σου πάρουν το τασάκι. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας Αυστριακός τον περασμένο αιώνα, ο οποίος παίρνει καραβοκύρης. Αυστριακός και καραβοκύρης. Τώρα βάλε με το μυαλό σου, έτσι. Ανέκδοτο ακούγεται, αλλά τέλος πάντων ένας Αυστριακός ναύαρχος παίρναγε έξω από το Σούνιο. Είχαμε Οθωμανοκρατία, η χώρα μας συνέχεια κατοχές είχε. Είδε το Σούνιο, του άρεσαν οι κολόνες, σταμάτησε στις κολόνες, χωρίς να ρωτήσει, χωρίς να πάρει άδεια, γιατί οι πασάντες δεν δίναν άδεια. Είναι λάθος αυτό που λένε, έδωσε άδεια στον πιναλέο Λόρδο και αυτά, δεν έδωσαν καμία άδεια. Πήρε μια κολόνα, την έβαλε στο πλοίο του και έφυγε. Μια κολόνα από τον ναό του Σουνίου, ολόκληρη. Αυτή η κολόνα σήμερα ξέρουμε που είναι. Έχει σπάσει σε σπόνδυλους, γιατί ούτως ή άλλως ήταν σπονδυλωτή. Ένα σπόνδυλος είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία σήμερα, τότε Προσία. Ένας άλλος είναι στην Αγγλία. Δηλαδή είναι η σπόνδυλη, ένα Ρώμη. Το έχω αποκαλύψει, έχω πει που είναι και δεν έχει γίνει καμία μα καμία κίνηση. Δεν σου έχει δεχτεί η κυρία Μενδώνη. Να συνενωθούν, δεν ήταν η Μενδώνη τότε, ήταν άλλη, αλλά πάλι η Μενδώνη ήταν από κάτω. Να συνενωθούν τα μνημεία. Είναι, Μαρία μου, Γιώργο μου, σαν να σου κλέψω το χωτοχειραστό, να σου κόψω το χέρι με το πριόνι. Γιατί για τέτοιο βαρβαρισμό μιλάμε. Δεν μιλάμε για μια σωστή, ναι, απλή χειρουργική επέμβαση. Για σου δώσω ένα ξύλινο να έχεις. Να σου πάρω το χέρι και εσύ να μην διαμαρτύρεσαι, ρε παιδί μου. Να μην σε νοιάζει. Να μην πονάς. Να μην σε κόφτει. Μα σε κάνανε να νομίζεις ότι δεν σε νοιάζει, Γιώργαρα. Εγώ δεν ξέρω αν με κάνανε, γιατί και εγώ κουζώ. Όχι εσένα, ναι, αλλά τον Έλληνα πολίτη, το μέσο, να μιλάμε έτσι γενικά. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας ότι είναι πλούσιος. Ότι έχει μια κληρονομιά ανυπέρβλητη. Ότι είναι δική του. Που αν μπορούσε να την αξιοποιήσει όλοι. Ακριβώς. Εσύ τουλάχιστον έχεις κάνει καταπληκτική δουλειά, αναδεικνύοντας πού είναι σε σκουπιδότοπους και ρημαγμένα απίστευτα μέρη που έρχονται οι ξένοι και δεν μπορούν να τα βρουν, και οι ξένοι τα ξέρουν και εμείς τα έχουμε έτσι, και που θα μπορούσε μέχρι και το τελευταίο χωριό να βγάζει λεφτά από τον τουρισμό. Πολύ απλά, για να σου το δώσω να καταλάβεις, θα δεις ότι τα λίμματα
για τις αρχαιότητές μας και για αρχαίους μας χώρους, αρχαιολογικούς χώρους, στην ελληνική Wikipedia είναι πολύ μικρά και αν πατήσεις αντίστοιχα άλλων χωρών για τα ίδια λίμματα, τα δικά μας είναι τεράστια. Τεράστια. Αυτό λέει πολλά. Πολλή ανάλυση μέσα, με πηγές κλπ. Και λες, ρε παιδί μου, καλά εσύ σαν Έλληνας, δεν σε νοιάζει να δεις τι ήταν ο Δήμος των Ευπηρηδών? Το λέω γιατί τώρα τελευταία, πριν από λίγες μέρες, βρέθηκε εκεί πέρα, βρέθηκαν εκεί δύο σκελετοί Αμαζόνων. Θα κάνω ανάρτηση με τις φωτογραφίες, διότι στο Αρχείο Πολιτισμού, διότι πήγαν εκεί, ήταν σωστική ανασκαφή για ένα έργο και τα καλύψανε, ναι, τα βρήκαν, τα καλύψανε και ήτανε, έχω μαρτυρία. Του ανθρώπου. Μα δεν σου αμφισβητεί κανείς, Γιώργο. Πόπο ψηλές που ήταν αυτές. Που ψηλές. Ο καθηγητής μου ο Μαρινάτος μας έλεγε όταν ήμουν φοιτήτρια ότι στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1900, είχαν βρεθεί σκελετοί στην Πελοπόννησο, στην Δυτική Πελοπόννησο, κάπου Μεσσηνία, εκεί. Μεσσηνία. Στη Μεσσηνία, ακριβώς. Λοιπόν, 3,5 μέτρα και του ζήτησε η Αμερικάνικη Αρχαιολογική Εταιρεία για να τους μελετήσει. Και, και έγραφε ο τύπος τότε εναντίον που τα δίνουν, δεν μπορούμε να τα μελετήσουμε εμείς. Λοιπόν, το 1900 αυτό και μας το έλεγε ο Μαρινάτος και μας έλεγε από το 1900 μέχρι που εγώ είμαι φοιτήτρια έχουν περάσει πάρα πολλές δεκαετίες. Και θυμάμαι μας είπε με παράπονο ο καθηγητής μου, λέει, τα μελέτησαν, δεν μας τα έδωσαν πίσω, αλλά δεν είδαμε και καμιά δημοσίευση για 3,5 μέτρα ανθρώπους στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Θα φύγουν τα αρχαία έξω, θα ξαναγυρίσουν? Γιατί ο νόμος που ψήφισε το ελληνικό κράτος, σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία και σύσσωμο το Κινάλ, 180-190 ψήφοι, κανείς από τα κόμματα αυτά δεν έχει βάλει ένα περιορισμό. Δεν είπε, ρε παιδί μου, όχι, εγώ δεν το ψηφίζω, αυτό δεν μου κάνει. Δηλαδή ένας... Δεν τους ενδιαφέρει, ρε φίλε. Ε? Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν ξέρω τι τους ενδιαφέρει. Ένας από αυτούς, το είπε ο πρόεδρος, το ψηφίζω. Τα κόμματα είναι προσωποπαγή στην Ελλάδα, ξέρετε. Δεν έχουν δικαίωμα γνώμης οι βουλευτές. Εννοείται. Έτσι. Διαγράφονται. Διαγράφονται, δημοκρατικότατα. Ένας από αυτούς δεν ευαισθητοποιήθηκε να πει, τι υπογράφω τώρα? Υπογράφω να δώσω τα καλύτερα μου. Εάν δεν υπογράψει, θα τον διώξουνε. Άρα ή θα παραιτηθεί που δεν παρατούνται, θα χάσει το δεκάρικο και προς αυτή του δεκάρικου, του μισθού του δηλαδή, σου λέει δεν είχε μπανακιαστεί. Μου επιτρέπετε κάτι? Μια λεπτομέρεια. Το Μουσείο των Δελφών είναι γαλλικών συμφερόντων, με ρωτάει ο Τάσος. Όχι, κανένα μουσείο δεν είναι ξένων συμφερόντων. Έλυξε, όλα τα εντάξει. Μουσεία είναι ελληνικών συμφερόντων. Εντάξει. Αλλά όμως, με τον νόμο. Όμως την ανασκαφή στους Δελφούς την έχουν οι Γάλλοι. Γιατί έχουμε παραχωρήσει δικαιώματα ανασκαφών σε ξένες σχολές? Με τι αντάλλαγμα και με τι έλεγχο? Εδώ και 150 χρόνια τώρα. Αμερικάνικη σχολή, γαλλική, αγγλική, γερμανική και Αμερικάνοι εδώ στην αγορά, Γερμανοί στην Ολυμπία, Γάλλοι στο... Τα έχουν μοιράσει. Ναι, γιατί εμείς δεν έχουμε αρχαιολόγους, τόσοι φοιτητές βγαίνουν αρχαιολόγοι. Μάρτον. Προχτές ένας ταξιτζής που με πήρε πτυχίο αρχαιολογίας είχε το παλικαράκι και δούλευε να βγάλει το μωροκάματο. Αυτό το παιδί δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί σε μια ανασκαφή να σκάβει, να κοσκινίζει. Και πρέπει, δεν μπορούσε να πάει σε ένα νησί να ψάξει μόνος του, να δούμε κάτι καινούριο να βρει. Πρέπει να φέρνουμε ξένες σχολές. Θα είχαμε γνώση, Γιώργο μου, αν ήταν σε ελληνικά χέρια. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα τον άνθρωπο, μισό λεπτό, τον αρχαιολόγο που προσπάθησε να ανασκάψει με αυτά που είδε, με ακτίνες που έκανε στην πυραμίδα των Θηβών, που είναι τύμβος καλυμμένος, σε 48 ώρες, αν θυμάμαι καλά, επί υπουργού πολιτισμού Βενιζέλου, πήρε μετάθεση σε 48 ώρες. Έχει κάνει και την μπελάνα αυτός. Και αυτό, νομίζω ότι γίνεται ακριβώς για να μην έχουμε την επίγνωση οι Έλληνες
να μην έχουμε την επίγνωση του τι έχουμε. Άρα υπάρχει μια συνέχεια αρνητική, Μαρία μου. Λέει ο Γιώργος, ο φίλος μου από την Αμερική, από το State in Island, Νέα Υόρκη. Λέει, Γιώργο, πώς θα δώσουν κάτι, λέει, που δεν τους ανήκει. Αυτή η δικαστική εξουσία δεν μπορεί να τους σταματήσει. Με ποιο δικαίωμα πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο? Εγώ ήθελα να πω κάτι πριν στον ελληνικό λαό. Παρακαλώ. Το γεγονός ότι θα διαγραφεί ο βουλευτής που θα ψηφίσει διαφορετικά από τον πρόεδρο του κόμματος ή τον πρόεδρο της κυβερνήσεως ή τον υπουργό που φέρνει το νομοσχέδιο, Καλύτερα, ναι, είναι παράνομο από το Σύνταγμα να συμβαίνει αυτό. Γιατί? Γιατί προσέξτε κάτι, δεν γίνεται κυβέρνηση το κόμμα που πλειοψηφεί στις εκλογές αυτομάτως. Προσέξτε, δηλαδή θα μπορούσε ο πρόεδρος μιας παρατάξεως που πλειοψηφεί να πάρει ανθρώπους από εδώ, από εκεί και να τους κάνει, να κάνει κυβέρνηση. Απόδειξη αυτού είναι ότι δεν είναι κυβέρνηση η πλειοψηφίσασα παράταξη πριν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή. Ενώ έχει εκλεγεί. Ενώ έχει εκλεγεί με αυτό. Μπράβο. Άσχετο αυτό. Έτσι. Λοιπόν, γιατί? Γιατί εμείς βγάζουμε τους βουλευτές για να ψηφίζουν νόμους. Νόμους. Και η κυβέρνηση είναι εκτελεστικό όργανο της Βουλής. Δηλαδή ο πρόεδρος της Βουλής είναι αυτός που έχει εξουσία ως αιρετός δις, δηλαδή τη μία από το λαό ως βουλευτής και την άλλη από τους βουλευτές που τον ψήφισαν πρόεδρο, αυτός έχει την εξουσία μετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, δεν την έχει ο Πρωθυπουργός. Και πραγματικά νιώθω αηδία ναυτία όσες φορές έχω βρεθεί να είναι ο Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Βουλής και να προηγείται στο χαιρετισμό ο Πρωθυπουργός και να έπεται ο πρόεδρος της Βουλής. Δηλαδή αυτά είναι αγράμματοι οι άνθρωποι. Δεν είναι αγράμματοι, έχουν στήσει ωραία το έργο. Δεν νομίζω είναι αγράμματοι, Μαρία. Αλλά απλά το κάνουν σκόπιμα. Και βέβαια ο πολίτης ο απλός που δεν τα γνωρίζει αυτά, δεν του τα μάθε κανείς. Έχουμε πολιτική αγωγή στο σχολείο και κάνουμε άρες μάρες κουκουνάρες εκτός από πολιτική αγωγή. Και δώσαμε και διδακτορικό στο Πάντιο ο Νεοκλήσιος Σαρής και ήμουνα στην Τριμελή, και όταν πέθανε ο Σαρής ουδέποτε τα άλλα δύο μέλη της Παντίου περάσανε το διδακτορικό αυτό, το οποίο, ακούστε με, ήταν στην πολιτική αγωγή στο σχολείο και ήταν συγκριτική διερεύνηση Ελλάδα, Αγγλία, Φιλανδία. Προσέξτε το, δηλαδή πώς γίνεται εκεί η πολιτική αγωγή στις δύο αυτές χώρες και τι εισπράττουν τα παιδιά στο μυαλό τους και στη συνείδησή τους και στην Ελλάδα. Αυτό το διδακτορικό με κάποιους αστείους ισχυρισμούς δεν πέρασε ποτέ. Ναι. Δηλαδή το διανοείστε? Θέλω λοιπόν εδώ πέρα να πω ότι με νόμο του κράτους που για πρώτη φορά τολμώ να πω ότι είναι ένας νόμος παράνομος. Όσο και αν γιατί αυτό τολμείς να πεις. Οξύμορο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Επειδή είναι οξύμορο το λέω. Και πρόδειλο. Επειδή είναι οξύμορο. Δηλαδή μια Βουλή ψήφισε ένα νόμο ο οποίος είναι παράνομος. Δηλαδή η Βουλή, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Πολιτισμού είναι κοιταγμένοι για να διαφυλάττουν την ελληνική περιουσία, την ελληνική κληρονομιά, τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτός είναι ο ρόλος τους θεσμικά. Και όχι να την ξεπουλάνε. Ακριβώς. Και όχι να την δανείζουν. Σύμβουλος Μεντώνη, είδα αναρτήσει, ήταν η κυρία Παναγιωταρέα. Υπό ποιον, ας πούμε, ιδιότητα? Ο σύζυγος του πατέρ Μαλή από το Μουσείο Ακροπόλεως είναι... Ως δημοσιογράφος, ξέρω εγώ. Αυτή είναι συνταξιούχα. Έχει βάλει για την κόρη της κάπου με ένα δεκάρικο το μήνα. Δηλαδή, κατάλαβες γιατί το λέω. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ένας νόμος ο οποίος αντίκειται, είναι εντελώς κόντρα, είναι εντελώς από την άλλη μεριά των συμφερόντων του λαού, του ελληνικού λαού, που είναι
εκεί αυτοί οι άνθρωποι για να τα το φυλάνε. Και πρόκειται για την ψυχή μας εδώ. Εδώ, λοιπόν. Εδώ πρόκειται για τη συνείδησή μας. Εδώ πρόκειται για την εθνική μας συνείδηση. Άρα και το συμμετάσχημα δεν ήταν τυχαίο. Άρα. Εδώ, εδώ δεν είναι κάτι που να είναι παράνομο και να είναι ενάντια στα συμφέροντα του λαού, γιατί το πλήττει οικονομικά, ας πούμε. Εδώ είναι το πλήττει με κάθε τρόπο. Δεν υπάρχει τρόπος και έκφανση για την ελληνική κοινωνία που να μην πλήττεται από αυτές τις δύο διατάξεις. Και τουρισμός οικονομικά, αυτό που είπαμε. Τα είπαμε, πριν. Τα είπαμε. Και θέλω να πω ότι αν φύγει κάτι τέτοιο είναι αναντικατάστατο. Βέβαια. Δεν είναι δηλαδή έβγαλα μια σοδιά βαμβάκι. Και δυσαναπλήρωτο στις συνέπειες του. Δεν είναι δηλαδή έβγαλα μια σοδιά βαμβάκι, έχω έναν πλούτο, πάρτον να ξοφλήσω κάτι. Εδώ είναι κάτι το οποίο εάν το χάσεις, εάν χαθείς τη μεταφορά, σπάσει, γκρεμιστεί, σπάσει, θραυστεί. Δεν ξέρω τι θα γυρίσει πίσω. Αν σου φτιάξουν ένα αντίστοιχο και σου το... πώς το λέμε αυτό, μπορούν να το κάνουν να το αναπαλαιώσουν, ναι. να το κάνουν φαίνεται παλιό και σου το στείλουν. Μα τώρα τι συζητάμε, δεν θα τα στείλουν ποτέ. Αυτό Γιώργο συγγνώμη αντίκειται και σε αυτό που 30 χρόνια μας πιπηλάγαν το μυαλό, ότι παρακαλάμε, απαιτούμε να έρθουν τα γλυπτά πίσω. Ναι. Η Αφροδίτη κλπ. Τώρα θα σου πει πια γλυπτά που θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Θέλω να πω λοιπόν για να καταλάβει ο κόσμος αν υπάρχει προηγούμενο στην αρχαία μας ελληνική ιστορία. Τι είχε γίνει. Η Κνίδος είχε την περίφημη Αφροδίτη της Κνίδου. Ένα από τα ωραιότερα αγάλματα του κόσμου. Που ήταν η γυμνούλα και για πρώτη φορά σε φυσικό μέγεθος. Άγαλμα σε φυσικό μέγεθος. Επειδή όμως το είχαν παραγγείλει οι Κόες. Επειδή όμως ήξερε ο Πραξιτέλης ότι μπορεί και να μην το δεχτούν, γιατί ήταν γυμνούλη, έκανε και μια ντυμένη. Έκανε δύο λοιπόν Αφροδίτες. Τις παρουσίασε και τις δύο, οι Κόες πιο συντηρητικοί, διαλέξανε την ντυμένη και του μείνει άλλη. Και λέει να την κάνω δώρο στους απέναντι, στην πόλη της Κνίδου, που είναι στα κακώς λεγόμενα μικρασιατικά, δεν είναι μικρασιατικά τα παράλληλα, δεν υπάρχει όρος μικρασία, αλλά την πήρε η Κνίδος και την είχαν σε περίοπτον θέση στο κέντρο της πόλεως, τη θαύμαζε όλος ο κόσμος, καταρχήν το κάλος, την αρμονία κλπ. Αλλά για πρώτη φορά άγαλμα σε φυσικό με γυναίκας, σε φυσικό μέγεθος. Πέρασαν τα χρόνια, η Κνίδος δεν πήγαινε και πολύ καλά οικονομικά και μεγάλωνε η Βυθινία, η αυτοκρατορία της Βυθινίας πάνω στην Προποντίδα, η Νίκαια, μεγάλη πόλη εκεί πέρα, και η Κνίδος χρωστούσε σαν κράτος στη Βυθινία. Πάει λοιπόν τότε ο Νικομήδης, ο μεγάλος βασιλιάς της, και λέει: ξέρετε κάτι, θα διαγραφούν τα χρέη σας, αρκεί να μου δώσετε, επειδή καλοποιήσω, φτιάχνω μια πόλη τώρα, την Νικομήδια, και θέλω να τη στολίσω μεγάλα, δώστε μου την Αφροδίτη σας εδώ που την έχετε στο κέντρο της, και θα διαγραφούν τα χρέη της πολιτείας. Σκέψου. Είπαν οι άνθρωποι να το συζητήσουμε. Δεν είναι απόφαση ενός όπως τώρα. Και μπήκαν στη Βουλή. Και ήταν ένα άγαλμα. Ένα άγαλμα. Που είχαν ένα παρόμοιο από τον ίδιο εξίσου. Που να εκφράζει κάλος και πνευματικότητα. Μπήκαν λοιπόν στη Βουλή της Κνίδου και συζητήσανε. Παιδιά, έχουμε αυτή την πρόταση. Χρωστάμε εκεί πέρα, θα μας πάρουν εδώ πέρα και τα σπίτια και τα σόβρακα και τα ξέρω εγώ τι. Να το δώσουμε. Να το δώσουμε, να ξεμπερδεύουμε. Τι θα λέγανε οι σημερινοί, για βάλε. Και συζητήσανε και. Αποφάνθηκαν ότι έτσι και το δώσουμε αυτό το άγαλμα, για ποιο λόγο κάποιος να επισκεφτεί την Κνίδο. Σκέψου ήταν τώρα. Και απάντησαν στο Μέγα Νικομήδη ότι δεν μπορούμε να σου το δώσουμε, γιατί δεν ρωτήσαμε τους προηγούμενους από εμάς που προϋπήρξαν. Και δεν ρωτήσαμε και αυτούς που θα έρθουν. Και αυτούς που θα έρθουν. Τις γενιές που θα έρθουν. Για να το δουν. Τους δικούς μας. Τα παιδιά της Κνίδου. Γιατί δεν μας ανήκει. Τι θα μας πούν τα παιδιά μας. Εδώ μπαμπά είχε ένα άγαλμα. Πού το. Γιατί το σεβάστηκε, σεβάστηκε ο Νικομήδης την απόφαση. Πώς ξαναδείς τώρα εδώ, γιατί υπάρχει κι άλλο μεγαλείο. Και το μεγαλείο αυτού που έρχεται και ζητάει. Δεν είναι μόνο να σε. Και ήταν Έλληνας γι' αυτό. Ναι, εννοείται. Σεβάστηκε την στάση των Κνιδίων και την άφησε την Κνίδο με την Αφροδίτη. Έλα όμως που το μάθαν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες το τι έγινε. Και λέει, παιδιά, ποιο είναι αυτό το άγαλμα
που το ζητάει μια αυτοκρατορία, οι άλλοι πάνε στη Βουλή, δεν το δίνουν και γίνεται όλο. Και άρχισε να σειραίει τουρισμός από όλο τον οπότε κόσμο. Οπότε βγάλαν τα λεφτά και πληρώσαν και το χρέο τους. Άρα λοιπόν υπάρχει προηγούμενο στην αρχαία ελληνική ιστορία και τα προηγούμενα των πατεράδων μας, των παππούδων μας, των προγόνων μας διδάσκουν πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Γιατί να μην πούμε ότι δεν μπόρεσε να πάρει ο κλέφτης, ο Έλγιν, τα υπόλοιπα γλυπτά ένθετα του Παρθενώνος, επειδή όταν είδανε οι Αθηναίοι τι συνέβαινε, πήγανε και ξαπλώσανε με βάρδιες και έστειλε επιστολή αυτός που δεν μεταφερόταν τα υπόλοιπα στον πρόξενο που ήταν τον Άγγλο και είπε πήγαινε στον Τούρκο διοικητή και ο Τούρκος διοικητής προς τιμήν του είπε ότι εγώ δεν μπορώ να σκοτώσω λέει γυναικόπαιδα που είναι εξαπλωμένα εκεί πέρα λέει και ανθρώπους που δεν μου κάνουν τίποτα λοιπόν άμα τα θεωρούν δικά τους λέει δικά τους είναι. Να πούμε και όταν ζητήθηκε να πάρθουν κάποια αυτά από το Μουσείο Ηρακλείου η κριτική, πού είστε κριτική τώρα, πού είστε, πήγανε και ξαπλώσανε για να μην φύγει τίποτα. Έτσι. Και δεν έφυγε. Και δεν έφυγε. Μου λέει ακυρώθηκε η απόφαση. Μου λένε εδώ διάφορα, η φίλη μας η κυρία Ζωγραφίδου λέει αν μπορούσαν θα έβαζαν όλη την Ελλάδα σε ένα φορτηγό και θα τη μετέφεραν σε άλλα κράτη κομμένη σε κομμάτια. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε υπερβολικά πράγματα τώρα. Θέλω να μου πει η κυρία που το λέει αυτό τι προτίθεται να κάνει. Μου λένε λοιπόν όλοι τι να κάνουμε Γιώργο Μαρία, Γιώργο εννοούν το Λεκάκι και λοιπά, υπογραφές και λοιπά και λοιπά. Ναι. Θα συντονιστούμε, θα αναρτήσει και ο Γιώργος και εγώ εδώ. Και εγώ έχω αναρτήσει, ναι, ναι. Αυτό είναι κοινή η προσπάθεια. Να μαζέψουμε, να δούμε και τι αν κάνουμε. Θέλουν παράλληλα με αυτό που θα κάνουν για μας, παράλληλα μπορούν να ανοίγουν το ΑΒΑΖ και να ψηφίζουν και εκεί. Υπάρχει και εκεί μια κίνηση, ναι. Και εκεί. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε ξεκινήσει μια κίνηση συλλογής υπογραφών καταρχήν ανθρώπων διαφωνούντων με αυτό το θέμα, με αυτό το νόμο. Και θα προχωρήσουμε, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε ακόμα τις κινήσεις μας εννοείται και ειδικά μέσα από ένα ραδιόφωνο. Είναι μια στρατηγική σιγά, σιγά, που πρέπει να κρατηθεί και έτσι. Ναι, ναι, να έχει και το στοιχείο του εσχυδιασμού. Όταν πας για πόλεμο δεν ξεπληκτώνεις όλα τα χαρτιά σου. Ας είναι μαζί μας αν μας έχουν εμπιστοσύνη και μας ακούν χρόνια και μας ξέρουν ποιοι είμαστε για να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερες θέσεις, υπογραφές ανθρώπων το όνομά τους, το mail τους στο αρχείο πολιτισμού, να τους βάλω εγώ στην κατάσταση, γιατί θα κινηθούμε με αυτά τα πράγματα, με αυτή την κατάσταση προς διάφορες κατευθύνσεις. Να συμπληρώσω κι εγώ, info@albedo14 το mail εδώ, το ξέρετε, για την περίπτωση αυτή θα τα στέλνετε εδώ, τα πακετάρω εγώ, τα δίνω στον Γιώργο. Ωραία. Πάμε. Γιατί εδώ οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι χειρουργικές. Γιατί έχουν γίνει αυτές οι κινήσεις από επιστήμονες. Αυτοί το σκέφτονταν πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι εν μία νυχτή αυτό το νομοσχέδιο. Έχουν έρθει και άλλα και μετά από αυτό ακολούθησε και ένα δεύτερο στις 22 του μηνός που οι ίδιοι αρχαιολόγοι βγήκαν, έχουν βγει και έχουν πει ότι ήταν ημέρα ντροπής για τον ελληνικό πολιτισμό. Ένα νομοσχέδιο άλλο που κάνει όλα τα μουσεία νύπη δέλτα δέλτα, δηλαδή με διορισμένη διοίκηση από το κράτος που θα μπορούν να γίνονται μέσα εκεί εκδηλώσεις, γκαλά, γάμοι, βαφτίσια και αραβώνες. Όπως γίνονται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Μικρό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δέλτα, δέλτα. Πρόσεξε λίγο. Στο Βρετανικό Μουσείο μπορείς να πάει να κάνεις το γάμο σου. Βάφτισε τα γενέθλιά σου. Και έχουν γίνει πολλές φορές. Έχει χυθεί καφέ στα αγάλματα και μετά πάνε και τα σαπουνίζουν. Μέχρι έχουν σπάσει και δάχτυλα αγαλμάτων γιατί ένας. Συγκεκριμένα έναν γκαρσόνι κάτι του είπες και όπως σηκώθηκε ακτύπησε στο αγαλματάκι πάνω το. Τα τρίβουνε με σύρμα. Ναι, και τέτοια πράγματα έχουν συμβεί. Ναι. Γιατί γίνονται μέσα εκδηλώσεις. Τέτοια θα γίνουν και εδώ. Εν όψη, μάλλον με το πρόσχημα ότι θα είναι επιπλέον έσοδα, θα τον νοικιάσει κάποιος. Μα δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα αν σπάσουν, αν χαλάσουν, αν πέσει κάτω κάτι, αν γκρεμιστεί. Εδώ δεν σε αφήνω να τα αγγίξεις, από μακριά πας να τα αγγίξεις. Μα αφού τα πουλάμε εμείς σαν ξένη πραμάτια που είναι δικά μας και δεν θα τα σεβαστούν οι ξένοι. Λοιπόν, οι ξένοι να βγάλουν θέλουν και όσο βγάλουν. Θα έρχονται λοιπόν διάφορες εταιρείες, πλούσιοι γόνοι, γιατί δεν μπορώ να κάνω εγώ να βαφτίσω το παιδί μου και εσύ Μαρία να κάνεις το γάμο της κόρης σου εκεί πέρα μέσα. Θα έρθουν διάφοροι λοιπόν γόνοι πλουσίων για εφέ
και θα κάνουν εκδηλώσεις μέσα στα μουσεία, μέσα στα γάλματα, φωτογραφίζονται, θα αγκαλιάζονται και θα κάνουν ό,τι θέλουν. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι με τον νόμο αυτό θα φεύγουν προς το εξωτερικό, όποιος θα ζητήσει και κάνει αίτημα, ιστορικά κοιμήλια, ιστορικά μνημεία. Και εκκλησία που είσαι, αν αύριο μεθαύριο σου ζητήσουν τα ιερά σου, τα όσια σου, τα δισκοπότηρά σου, τις εικόνες του 15ου αιώνα, του 16ου αιώνα της κριτικής αγιογραφίας, της θεσσαλικής αγιογραφίας, γιατί δεν έχεις πάρει θέση. Για να έχει πάρει θέση η εκκλησία για όλο αυτό το πράγμα. Ποια εκκλησία, την είδες πουθενά την εκκλησία τη σημερινή να στέκεται στα εθνικά μας ζητήματα? Όχι, δεν την είδα. Αλλά ρωτώ, γιατί έχει βγάλει την ουρά της απ' έξω. Δεν έχει πάρει θέση. Και δεν έχουν καταλάβει κάποιοι, και κάποιοι που νομίζουν ότι είναι βυζαντινολάτρες. Έχουμε χωρίσει στην Ελλάδα σε αρχαιολάτρες, βυζαντινολάτρες, γερμανολάτρες, δεν ξέρω τι. Δεν ενδιαφέρονται, γιατί σου λέει για τα αρχαία μιλάνε. Δεν μιλάμε μόνο για τα αρχαία, φίλε μου. Μιλάμε και για αυτά που εσύ αγαπάς, και εγώ το σέβομαι απόλυτα, του ότι σου αρέσει να τα βλέπεις αυτά και να, τα αγαπάς. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Είδες καμιά ανακοίνωση ή καμιά συζήτηση στην ελληνική τηλεόραση, στα κανάλια? Σε παρακαλώ, Μαρία, γιατί κάνεις χιούμορ τώρα? Αυτό είναι ένα θέμα που... Λοιπόν, έχω τον κύριο Κωσυβάκη στη γραμμή. Γεια σου, τον οποίον, θα προλογήσεις και θα πεις εσύ περί τίνος πρόκειται. Δεν μιλάμε μόνο. Ο Γρηγόρης λοιπόν, ο Κωσυβάκης, είναι ένας φίλος ο οποίος... Χαμηλώστε το δικό σας το κομπιούτερ για να σας ακούσουμε από εδώ, κύριε Γρηγόρη. Μ' ακούτε. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Να πω λοιπόν ότι ο Γρηγόρης, ο Κωσυβάκης, ο εκτός από νομικός και λοιπά, δικηγόρος και εξαίρετος συγγραφέας, είναι ένας άνθρωπος των εθνικών αγώνων και που αμέσως... Χαμήλωσε το κομπιούτερ, Γρηγόρη, το κομπιούτερ. Ναι. Και που αμέσως με το που έμαθε για αυτήν την διαστροφή, έτσι μπορώ να την πω εγώ, ένα νόμο διεστραμμένο, αμέσως έβαλε το στήθος του μπροστά, τα τηλέφωνά του, τα γραπτά του, επιστράτευσε τις νομικές του γνώσεις, το μυαλό του, το νομικό του μυαλό, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γρηγόρη, ακούμε. Κύριε Γρηγόρη, καλησπέρα και από μένα. Συμπατριώτησα, Μαρία, επίσης ιδιαίτερο χαιρετισμό. Θέλω να πω, δεν είναι... Σας ακούω εδώ και αρκετή ώρα, με συγκίνηση βεβαίως, γιατί το πάθος και το συνέστημα περισσεύει. Ωστόσο, επειδή έχουμε να κάνουμε με ψυχρούς εγκληματίες, πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με ιδεχθή διαστροφή έχουμε θα να είναι κάνουμε. Ανάλογη. Έτσι, έχουμε να κάνουμε με ένα νόμο ο οποίος, καταρχήν, εγώ θα θέσω το ερώτημα και αυτό εσείς από τους σταθμούς να το διαλαλήσετε. Υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που έχει τέτοιο νόμο? Όχι, όχι. Το αντίθετο. Δηλαδή υποθέτω ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Αν υπάρχει έστω και μία, τουλάχιστον να ξέρουμε ποιοι είναι που υφίστανται το ίδιο ληστρικό πάθος να πουλήσουμε τα πάντα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, έχουμε να κάνουμε με το timing, το χρόνο που έγινε αυτή η ιστορία. Τώρα που όλος ο κόσμος είναι κλεισμένος στα σπίτια του, απειλείται στη μη τήρηση κάποιων κανόνων, άρα δεν μπορεί να διαδηλώσει, δεν μπορεί να βγει να κάνει μια μαζική διαμαρτυρία, και προφανώς επελέγει ο χρόνος αυτός για να μην υπάρξουν οι ανοιχτές αντιδράσεις. Και αυτό είναι δόλος, δόλος πολιτικός που πρέπει να στιγματιστεί. Καλά, έχω χαμηλώσει, αν θέλετε να μου λέτε να σταματώ για να σας πω τα δικά μου, τέλος πάντων. Συνεχίζετε, κύριε Κωσυβάκη. Ότι το ξέρετε όσοι ασχολείστε με νομικά, ότι ο νόμος αυτός δεν προσβάλλεται απευθείας, διότι συνταγματικά δεν επιτρέπεται. Αυτό που προσβάλλεται είναι η υπουργική απόφαση με την οποία θα υλοποιηθεί. Αυτή προσβάλλεται. Βεβαίως όμως πρέπει να θέσουμε πρώτων ευθυνών τους αυτούς που είναι υπεύθυνοι. Περιπίν την πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε φέρουν ευθύνη αυτοί που το εισηγήθηκαν, δηλαδή η κυρία Μενδώνη, η κυρία Παναγιωταρέα που είπατε ως σύμβουλο, ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι κρύβονται από πίσω, και βεβαίως η πρόεδρος της Δημοκρατίας που έβαλε υπογραφή. Ο πρόεδρος της Βουλής που δεν επέτρεψε συζήτηση επί του άρθρου αυτού, το οποίο είναι το κατάπτυστο που επιτρέπει να γίνεται αυτή η
λέει, η λαθεία και η αποστολή προς το εξωτερικό των αρχαίων μας. Και πρέπει λοιπόν να γίνει μια οργανωμένη κίνηση, η οποία, όπως είπε πολύ σωστά και ο Γιώργος Ολεκάκης, δεν πρέπει από τώρα να το πούμε τι θα κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε. Τώρα, θεωρώ δύο πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Πέρα από το χρονικό σημείο που επελέγει να γίνει αυτή η συνωμοσία, είναι και η προχειρότητα. Υποτίθεται ότι φέρνεις ένα νόμο που το σκέφτηκες, που έχεις τα επιχειρηματά σου γιατί το κάνεις, δεν τα είδαμε, δεν τα ακούσαμε πουθενά, αλλά μόλις κάποια αντίρρηση εκδηλώθηκε στο να πάει από τη Βουλή στο φύλλο εφημερίδος της κυβέρνησης, τα αρχικά 100 χρόνια, γιατί αυτό έλεγε ο νόμος, 100 χρόνια, όχι 50, αλλά ήταν τόσο πρόχειρο, τόσο βιαστικό, τόσο ασθμένον, που μόλις καταλάβαν ότι κάποιοι το πήραν είδηση, ο Γιώργος Ολεκάκης πρώτος, και καταλάβαν ότι εδώ θα γίνει φασαρία, τα 100 χρόνια γίνανε 50, 25 και 25. Αυτό δεν δείχνει κάτι? Δεν δείχνει τον πανικό αυτού που το εμπνεύστηκε και το προσπαθεί να το υλοποιήσει? Επίσης, έχουμε κάτι που είναι σε κάθε νόμο. Η αιτιολογία. Η αιτιολογική έκθεση. Τι λέει η αιτιολογική έκθεση? Ότι θα έχουμε κέρδος? Τι είδους κέρδος? Καταρχήν εδώ δεν μπορεί να συμψηφιστεί το ηθικό με το υλικό. Διότι όσο εκατομμύρια και να μας πούνε ότι θα κερδίσουμε, δεν μπορεί να υπερκεράσει το ηθικό. Όταν εμείς λοιπόν αναδεικνύουμε το ηθικό, δεν πάει να πει πόσα εκατομμύρια. Που όμως δεν είναι κέρδος. Ακόμη και στο υλικό. Δηλαδή να πάμε για το ηθικό, το αναδείξατε πάρα πολύ αυρά πριν μιλώντας όλοι. Εγώ λέω όμως και υλικά. Όταν εδώ θα έρθει κάποιος και δεν θα βρει αυτό που πρέπει να βρει, φυσικά θα πάει να το βρει αλλού. Γιατί όμως να πάει αλλού? Αυτό είναι το κέρδος μας? Εγώ έχω μια υποψία και πρέπει να σας την πω και να την ακούσουν και όλοι οι ακροατές σας. Είπε η κυβέρνηση ότι εν ώψη του κορονοϊού θα πάρουμε κάποιο μερίδιο, 32 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσα θα πάρουν οι άλλες χώρες. Αυτό τα 32 δισεκατομμύρια δεν είναι και δωρεάν. Έχουν κάποιες δεσμεύσεις. Μήπως λοιπόν υλοποιείται αυτό που διαχέεται, ότι στα πρώτα μνημόνια μας δεσμεύσανε για να δώσουμε κάποια πράγματα, μεταξύ των οποίων και τα αρχαία, και έγινε ολόκληρη φασαρία, είπε όχι, δεν μιλάμε τώρα για Ακρόπολη, για Ηνίωκο, για Καριάτιδες, το Στεφάνι της Βεργίνας, και το αφήσανε φλού ότι είναι για κάτι άλλο. Μήπως τώρα, επειδή θα μας δώσουν 32 δις, θέλουν οπωσδήποτε την εξασφάλιση, και η εξασφάλιση αυτών των 32 δις είναι τα αρχαία που θέλουν από τώρα να τα στείλουμε έξω? Εγώ αυτό νομίζω ότι είναι. Γι' αυτό και συνδέεται ο κορονοϊός, το κλείσιμο, η απαγόρευση των εκδηλώσεων, συν την εσπερμένη εισαγωγή του νόμου, να το περάσουμε και από εδώ και πέρα να εξασφαλιστούν αυτοί που μας εξασφαλίζουν τα χρήματα, τα οποία πολλά πάνε, λέει, και στα εμβόλια, τα οποία υποτίθεται την δωρεάν. Ποια δωρεάν? Αφού εδώ κάποιος υπουργός από το Βέλγιο απεκάλυψε ότι το μεν εμβόλιο της Οξφόρδης κάνει 1 ευρώ, το εμβόλιο που έρχεται σε εμάς και στα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει 12. Προφανώς τα 11 είναι μίζα. Και αυτό είναι κατακελταίο. Λοιπόν, και συνδέεται με τα δικά μας θέματα. Και το βασικό αυτό που είπες είναι γιατί γίνονται τώρα που όλοι είμαστε μέσα. Ακριβώς. Δηλαδή εμείς εδώ πρέπει να προβάλλουμε κάτι με εμπορικούς όρους. Έχουμε ένα μονοπόλιο. Ποιος είναι αυτός που το μονοπόλιο του το χαρίζει στους άλλους? Δεν αρκούν όλα αυτά που έχουν κλαπεί? Δεν είναι φανερό? Εγώ έχω πάει στο Λούβρο και έκλαιγα κι εγώ και ο γιος μου μικρός τότε, μόνο που είδαμε την Αφροδίτη της Μήλου. Και όμως μου είπανε κάποιος από εκεί, από τους φύλακες, για την άπτερο νύχτη που την έχουν. Και μας είπε ότι εδώ στις αποθήκες έχουμε πάρα πολλά μνημεία, τα οποία δεν έχουμε χώρο να τα βγάλουμε. Ξεχυλίζουν τα κλεμμένα. Είναι δυνατόν να στείλουμε κι άλλα? Και να στείλουμε αυτά που φυλάμε ως κόροι οφθαλμών?
Θα μου επιτρέψετε μετά από αυτό να σας πω δύο πραγματάκια και νομίζω δεν με χρειάζεται μετά. Πρέπει να βάλουμε στο παιχνίδι την νεολαία. Είπατε, Γιώργο, είπες, ναι, ναι, η Μαρία νομίζω, για την Εκκλησία. Βεβαίως και η Εκκλησία, διότι το εκκλησίασμα, διότι εδώ είναι εθνικό το θέμα. Δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος είναι κομμουνιστής ή είναι, ξέρω εγώ, λατρεύει το Δία, δεν ξέρω τι. Το θέμα είναι ποιο. Να τους βάλουμε στο παιχνίδι όλους, γιατί είναι εθνικό. Αγγίζει την ψυχή του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας. Επίσης πρέπει να πάμε στην νεολαία. Πρέπει να γίνει ένας συντονισμός με την Βουλή των Εφήβων, που είναι κατά τον νόμο, κατά το έθιμο, οι εκπρόσωποι, οι άριστοι μαθητές που ερχόντουσαν από το κάθε σχολείο της επικράτειας. Να γίνει θέμα στα σχολεία, να το πάρουν τα παιδιά, διότι εσείς και εγώ και δεν ξέρω τι ηλικία έχουμε, αλλά όλοι είμαστε προεδικίας ηλικίας, να το πούμε με την αρχαιοπρεπή έκφραση. Πρέπει να πάρουν τα παιδιά στα χέρια τους και τα παιδιά με το πάθος τους, με την όρεξή τους, με τη φαντασία τους, θα το πάνε το θέμα μπροστά. Στο κάτω-κάτω αυτούς αφορά. Εμείς, Γιώργο μου και Μαρία μου, τα είδαμε, τα ξέρουμε, τα έχουμε καταγράψει, έχουμε πει για πολλά πράγματα. Πώς όμως μπορούμε να τα βάλουμε με αυτούς, αν δεν έχουμε και τη νέα γενιά μαζί μας? Σωστά. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Γνωρίζετε όμως κάτι για κάποιους αρχαιολόγους δικούς μας και νομίζω ανέφερες για κάποιον που είναι ταξιτζής. Ναι. Θυμίζω τον ταξιτζή, το φίλο μας, τον Γιώργο τον Ελιά από τη Λίμνο, και θα σε παρακαλούσα εσύ στην πορεία, αν έχεις χρόνο, να πεις και για εκείνον. Ναι. Αλλά μία παρατήρηση. Ξέρουμε όλη την Πομπία. Ίσως δεν ξέρουμε ότι δίπλα στην Πομπία υπάρχει η Κούμα, δηλαδή η Κίνη. Είναι πόλη δικιά μας από απίκους που είχαν έρθει από την Κίνη τη δική μας. Εκεί λοιπόν έχει και αυτή στάχτη από το Βεζούβιο και έχουν βρεθεί καταπλακωμένα αρχαία μνημεία κλπ. Βρέθηκε μέσα στα ερείπια μιας βίλας ενός πλουσίου Ρωμαίου μια βιβλιοθήκη με 3.500 παπύρους. Αυτό το θησαυρό τον έχουνε αλασκαφείς Αμερικανοί, Εγγλέζοι και Ιταλοί. Εμείς, όλο συμπτωματικός, είχαμε εκεί έναν απόφυτο αρχαιολογίας, ένα φοιτητή, που τον πήραν για να κάνει οι δουλειές του ποδαριού. Λάτζα. Χάρη σε αυτόν πληροφορηθήκαμε, δεν ξέρω το όνομά του, ότι εκεί βρέθηκαν πάπυροι που είχαν χαμένες τραγωδίες του Ευρυπίδη, αν θυμάμαι καλά, και του Σοφοκλή. Θεωρήθηκε ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς που είναι ολόκληρη η τραγωδία είναι η ανακάλυψη του αιώνος. Ναι, και δεν θα το ξέραμε αυτό το πράγμα. Στο Ερκουλάνεο μου ήταν αυτό, Γρηγόρη μου, στο Ηράκλειο. Ενδεχομένως δεν, αλλά ναι, νομίζω στην Κούμα ότι είναι, ας πούμε, το βρίσκουμε. Σκεφτείτε λοιπόν το να είχαμε τη δυνατότητα να ξέρουμε κι εμείς τι ανασκάπτεται, τι βρίσκεται, τι φυγαδεύεται, ή να εμποδίσουμε τη φυγάδευση. Όχι με νόμο να νομιμοποιούμε τη φυγάδευση. Μάλιστα. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Παρακαλώ, καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, Μαρία. Εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορεί κάποιος να μπει στο σχολείο και να πει πράγματα. Μπορεί να μπει αυτός με την άδεια του Υπουργείου που θα έχει γένεια, ταυτόχρονα θα έχει τακούνι στιλέτο και θα πάει και θα πει στα παιδάκια τι φύλο θέλουν να έχουν. Μπορεί να μπουν άνθρωποι που ο σύλλογος των διδασκόντων θα τους το επιτρέψει, θα το εγκρίνει για διάφορα πράγματα άσχετα με τα παιδιά. Μπορούν και να κάνουν και κατάληψη. Ναι, εντολές και επιζήμια. Αλλά. Να μπει κάποιος για να μιλήσει για τόσο σημαντικά πράγματα που είναι και η πεμπτουσία της παιδείας,
δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα. Μπορεί βέβαια, επειδή τα σχολεία νομικά ανήκουν στην σχολική επιτροπή, η οποία έχει μέσα έναν αντιδήμαρχο της παιδείας, ο οποίος είναι σε κάθε μονάδα σχολική, και εδώ στην Αθήνα ανάλογα με τα διαμερίσματα έχουμε και διαφορετικούς. Μέσω αυτού θα μπορούσε να πάρθει μια τέτοια απόφαση κατά πλειοψηφία με τα άλλα μέλη, που είναι και ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και εκπρόσωπος των διδασκόντων. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η όποια δημοτική αρχή σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος, σε οποιοδήποτε δημοτικό διαμέρισμα θα έχει τους πολιτισμικούς όρχες, αν μου επιτρέπετε να το κάνει ο Δήμος αυτό, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί πράγματι μπορεί, όπως είπε και ο Γρηγόρης, να τα είδαμε εμείς και να τα ξέρουμε, ο πόνος μας αυτή τη στιγμή και η αγωνία μας και ο χαρακτηρισμός αυτού του κακουργήματος ως ιδεχθούς, νομιμοποιείται κάποιος να τον χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο, ακριβώς επειδή αυτή που κατά κύριο λόγο πλήττεται εκτός από την χώρα οικονομικά και εθνικά είναι οι νέες γενιές. Οι νέες γενιές, λοιπόν, πρέπει αυτό να το κατανοήσουμε πλήρως. Θα ήθελα να πω επίσης, Μαρία, δεν το θίξαμε αυτό, ότι μέσα στα κοιμήλια είναι και τα βιβλία μας. Υπάρχουν μοναδικά βιβλία που έχουμε εμείς εδώ πέρα, μοναδικές εκδόσεις, παλιά βιβλία, που δεν υπάρχουν αλλού, δεν υπάρχουν σε άλλες περιοχές αυτά τα βιβλία. Τότε δεν τυπώνονταν και τα βιβλία του 15ου, 16ου αιώνα κατά χιλιάδες όπως σήμερα, ήταν 50, 100, 200 maximum. Έχουμε κάποια τέτοια βιβλία λοιπόν, και μάλιστα δεν θα πω και πια σε ποια βιβλιοθήκη επίσημη και γνωστή, για γνωστούς λόγους, έτσι. Γιατί η περιοχή σήμερα έχει και 20 γέροντες όλους και όλους, που σε αυτή την σχολή, παύλα Ελληνομουσείο, παύλα μουσείο, παύλα βιβλιοθήκη, υπάρχει Ιλιάδα και Οδύσσεια του 10ου και του 11ου αιώνα μετά Χριστόν τυπωμένη. Δηλαδή, θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ένα μοναδικό συλλεκτικό κομμάτι. Δεν υπάρχουν πολλές στον πλανήτη τέτοιες, και που λόγω της φθοράς και του χρόνου δεν ξέρουμε τώρα και αν φύγει το γυαλί από πάνω και αρχίσουμε να τη, δεν έχει συντηρηθεί και αρχίσουμε να τη γυρνάμε τα φύλλα, μήπως γίνουν και θρύψαλα, θρήματα αυτά τα πράγματα. Και δεν ξέρουμε λοιπόν, επειδή όλα αυτά τότε ήταν χειρόγραφα, μήπως κάτι λέει, μήπως κάτι άλλο λέει, μήπως κάποια λεξούλα είναι λίγο διαφορετική, μήπως κάποιος στίχος είναι παραπανήσιος ή κάποιος λιγότερο. Και τα έχει μελετήσει κανείς αυτό? Καθηγήτρια σου, στο ΕΚΠΑ έχει δοθεί καμία διατριβή για να δούμε αυτές τις δύο Ιλιάδες και Οδύσσειες τι λένε? Έχεις καναριστεί αυτό να το έχουμε σε ψηφιακό αρχείο να δούμε τι λένε αυτά τα... Και όπως τέτοια κείμενα που αναφέρω πολύ σημαντικά, υπάρχουν και άλλα. Θα αναφέρω στην περίφημη βιβλιοθήκη που είναι μοναδική, της Ανδρίτσενας στην Ηλία. Έχει βιβλία που τα δώρησε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πήγε ποτέ στο χωριό του, ο Αγαθόφρο Νικολόπουλος. Αυτό είναι έμπορος στη Σμύρνη και δεν είχε δει ποτέ το χωριό του και είχε πλουτίσει πολύ, και σκέφτηκε να κάνει κάτι για το χωριό του και σκέφτηκε να δωρήσει, επειδή ήταν μεταξύ Σμύρνης και Παρισιού, να δωρήσει βιβλία. Πήγε λοιπόν και πήρε, αγόρασε 5.000 βιβλία για να τα στείλει στο χωριό του που ποτέ δεν είδε, για να διαβάσουν τα παιδάκια τα συγχωριανόπουλά του. Ανάμεσα σε αυτά τα βιβλία που έδωσε ήταν δύο με την προσωπική υπογραφή και γραφή του τότε γνωστού μεγάλου Γάλλου διαφωτιστή, του Ζαν Κρουσό. Τα πήρε λοιπόν, τα αγόρασε τα βιβλία, ιδία περιουσία, έβγαλε τα πλήρωσε, τα αγόρασε, τα πακετάρισε να τα στείλει στο χωριό του που ποτέ δεν είχε πάει να δει. Το μαθαίνει όμως η γαλλική πολιτεία, το γαλλικό κράτος, ότι ανάμεσα αυτά τα βιβλία είναι και αυτή η μοναδική έκδοση με χειρόγραφο του μεγάλου Γάλλου διανοητή, και του δίνει λευκή επιταγή. Δώστε μας πίσω.
Τι θα μπορούσε αυτό ο άνθρωπο, τι θα το μάλλον κανείς αν πήγαινε 4.999 βιβλία στο χωριό του και έπαιρνε λευκή επιταγή από κράτος να βάλει όποιο ποσό ήθελε, να ζούσε και αυτός και τα επόμενα σόγια του και τα πεντασέγγονά του πλούσιος και να μην έχουν καμία ανάγκη. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, αυτός ο Έλληνας, ο Αγαθόφρον, ακούστε και όνομα, να γιατί σημαίνουν τα ονόματα. Τον βαφτίσανε Αγαθόφρονα. Ξέρετε τι σημαίνει? Σκέψου για πόσα χρόνια πίσω, ναι, η βάπτιση. Ναι. Όχι όπως τώρα. Να σε λένε Αγαθόφρονα. Αυτός λοιπόν ο πραγματικά αγαθός άνθρωπος δεν δέχτηκε μια λευκή επιταγή κράτους, όχι ιδιώτη, και έστειλε όλα αυτά τα βιβλία. Και το βιβλίο αυτό υπάρχει σήμερα σε περίοπτο θέση στην πανέμορφη, να τα πάτε τη δείτε οπωσδήποτε, τη βιβλιοθήκη της Ανδρίτσενας. Κοσμή λοιπόν και, άλλα βιβλία εκεί πέρα, του Στράβωνα, του Πτολεμαίου. Στο δρόμο για τις βάσεις για τον Επικούριο, αγαπητοί φίλοι. Δεν σταματάνε και πολύ στο χωριό να τη δουν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πάτε σε αυτή τη βιβλιοθήκη να τη δείτε, να τα θαυμάσετε. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να είναι πιο πλούσιος από τον πιο πλούσιο σήμερα άνθρωπο. Είχε λευκή επιταγή κράτους. Αυτό λοιπόν θα μπορεί σήμερα όταν θα κάνει ένα αίτημα, όταν θα κάνουν και θα αρχίσουν να πέφτουν σοριδόντα αιτήματα. Θα το πάρουν τζάμπα τώρα οι Γάλλοι. Αυτό που αυτός ο άνθρωπος αρνήθηκε λευκή επιταγή κρατική, τώρα θα μας κουνάνε και τη μύτη και μας κάνουν μπλου 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 μπλου. Φέρτε το μας τώρα, γιατί ήσασταν και χαϊβάνια. Μου θυμίζει μια φίλη από το Βόλο η Διάνθη ότι και τα τέσσερα άλογα της Βενετίας είναι στο σύμπλεγμα του Ινιόχου. Ναι, αυτό το έγραψα χτες. Ναι. Και να πούμε εδώ, να θυμίσουμε ότι στους πολέμους που γίνανε Ιράκ και λοιπά και το παρελθόν εδώ στην κατοχή, ενώ σε βάζουν ένα πολεμάς, πάνε και αδειάζουν τα μουσεία. Α, ναι, είναι, ναι. Τώρα δεν τα αδειάζουν, τους τα δίνουμε μόνοι μας. Να πω κάτι. Οι ξένοι ιστορικοί λένε ότι όταν έγινε η κατάληψη από τους σταυροφόρους της Κωνσταντινούπολεως, από τους σταυροφόρους, λοιπόν, επί 50 χρόνια... Αδειάζανε. Επί 50 χρόνια, ξένοι ιστορικοί το λένε αυτό, μεταφέρανε στις χώρες της Ευρώπης, προσέξτε, θησαυρούς επί 50 χρόνια, θησαυρούς από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Γιατί οι αυτοκράτορες κάποια αγάλματα όταν κατεδαφίζανε τους ναούς και τα ιερά και τα λοιπά, πέφτανε, σπάγανε, έτσι, τα πέρανε κάτω, τα πηγαίνανε στη όχι, τα παίρνανε πριν την κατεδάφιση και τα κοσμούσαν τις επαύλεις τους, τα μέγαρά τους και τα λοιπά. Βέβαια, στη Βενετία η κεντρική εκκλησία Άγιος Νικόλαος, Μάρκος, ναι, έχει και το λιοντάρι από του την Πειραιά. Αυτή, δεν το συζητάμε, δηλαδή δεν τους αρκούσαν 17 αιώνες καταλήστευση. Θες να σου πω κάτι προχωρημένο, Γιώργαρα? Άκου, τι θα σου πω τώρα εγώ. Επειδή φέρνουν εδώ τους αλλοδαπούς, επειδή το αλλάζουν, ήδη δηλώσανε επίσημα στοιχεία από την αστυνομία ότι το 30-40% στην Αθήνα είναι αλλοδαποί. Σε κάποιες γειτονιές είναι 70. Σε 15 χρόνια 20, αγαπητοί φίλοι, που θα είναι εδώ άλλοι, εμείς δεν θα είμαστε, η Μαρία δεν θα είναι, Αστρόσκονη, ο Γιώργος, εγώ και όλοι μας, τα αγάλματα αυτά τα παίρνουν για να πούνε ότι αυτός είναι ο πολιτισμός τους. Γιατί οι άλλοι που θα είναι εδώ δεν θα ξέρουν πού βρίσκονται. Δεν ξέρω αν με πιάσες, ναι, πολύ αν, καλά. Αν δούμε γι' αυτό τώρα διαφημίζουν, θα το πω εγώ τώρα. Μας τα έχουν πρίξει κάθε μέρα. Μα τι αυτό, ώρα κάνει μα πιπί του ο Αντετοκούμπο, ο οποίος σε 20 χρόνια μπορεί να τον έδεις και πρόεδρο εδώ στην Ελλάδα. Μα γι' αυτό και είπα ότι είναι πλήττεται η ψυχή μας. Και είναι και θέμα συνειδήσεως αφενός για το ήθος και το τι συμβολίζουν αυτά και ποιες αξίες, δεν το και ποιες αξίες εκπροσωπούν, αλλά ταυτόχρονα είναι και ζήτημα εθνικής συνειδήσεως, διότι αυτή δεν θα μπορεί να αναπαραχθεί με τίποτα. Μου θυμίζουν εδώ ο ISIS και το βλέπαμε σαν ηλίθιοι από τις τηλεοράσεις. Τα πρώτα πράγματα που κατέστρεφε ήταν στο Ιράκ και τη Συρία τα αρχαία, και καθόμαστε και τα κοιτάγαμε, τα σπάγανε με τη βαριοπούλα. Ναι, γιατί αυτή είναι ανεικονική, πρόσεξε, έχει μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι το εργάκι, αγαπητοί φίλοι. Ανεικονική αυτή, δεν μπορούν να βλέπουν
εικόνα ή άγαλμα, δεν έχουν την εικόνα ως μέσον, ναι, προς το Θεό ή προς οποιοδήποτε άλλο. Καλά κάνουν! Τι τους φταίει το κάλος! Αναμφίβολα είναι το δικός τους κόσμος, αλλά εμείς... Αυτό το εργάκι είναι μεγάλη εικόνα, Μαρία. Εμείς θα διαφυλάξουμε το δικό μας κόσμο. Και λέμε λοιπόν ότι επειδή αυτός ο νόμος, αυτή η τροπολογία... Αυτό το ιδεχθές έγκλημα. Ναι, με τον μόνο τρόπο με τον οποίο μπορεί να παυθεί, να αλλάξει, γιατί ας είμαι πολύ καλό σήμερα και ας πω ότι είναι μια αστοχία. Γρήγορα, άνθρωποι της κυβέρνησης, άνθρωποι του πολιτισμού, γρήγορα, νομοθέτες, δικαστές, δικηγόροι και δεν ξέρω εγώ τι, πάρτε το πίσω και αλλάξτε το με άλλο νόμο. Γιατί ένας νόμος αλλάζει με άλλο νόμο. Μπορεί να βγει μια παράγραφος σε ένα καινούριο νόμο που θα έρθει για ψηφοφορία στη Βουλή και να πει εκείνη παράγραφος αλλάζει, δεν ισχύει πια. Είναι, μα δεν χρειάζεται να την αλλάξει. Μπορεί να πούν απλά. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Ναι, ωραία. Δεν ισχύει πια. Είναι λοιπόν, σας θέτω πρώτων ευθυνών σας. Έχετε ακόμα την ευκαιρία να σώσετε την τιμή σας και να αποδείξετε ότι είστε Έλληνες, ότι νοιάζεστε για τον ελληνικό πολιτισμό και ότι είστε εκεί και δεν κάνετε παράβαση καθήκοντος. Γιατί εδώ μιλάμε ότι, κυρίες και κύριοι της Βουλής, έχετε κάνει παράβαση του καθήκοντός σας. Και ποιο είναι το μέγιστο καθήκον σας? Να διαφυλάτετε τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό που λέμε όσια και ιερά εδώ και χιλιάδες χρόνια. Την ελληνική ιστορία. Να πω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Το Σάββατο μεθαύριο είναι η πρώτη εκπομπή του Βασίλη του Μπαντίδη Κώδικα Μυστηρίων της νέας χρονιάς και είναι καλεσμένη η Μαρία, για να αναφερθεί σχετικά με αυτά, ο Παντελής ο Γιαννουμπλάκης και εγώ. Θα τον πάρω τηλέφωνο, εγώ δεν έχω να πω κάτι, Γιώργο, θα βγεις εσύ. Μπορεί να βγω εγώ να πω για χαρά χρόνια πολλά, θα βγεις εσύ, η Μαρία και ο Παντελής, εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει ακόμα χρόνος αυτήν την... Είμαι πολύ καλό σήμερα μαζί σας, γιατί δεν θα είμαι αύριο. Με τη νέα χρονιά δεν θα είμαι. Με αυτήν την αστοχία σας να τη διορθώσετε. Πολλοί κόσμος έκανα τις κοινοποιήσεις αυτές με τις υπογραφές και λοιπά, σε δικούς μας εδώ στο Facebook το δικό μου. Ήδη κάνουν κοινοποιήσεις και λοιπά. Έτσι. Θα αναρτήσουμε και τη σελίδα με τις υπογραφές και στο ταμπέντο. Είναι... Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ τα μάλα για την ανταπόκριση. Παρακαλώ. Να επαναλάβω, στέλνετε ένα mail στο mail δικό του κυρίου Λεκάκη, G-Lek, παπάκι ο Τενέτ, ή στο δικό μου mail, ή εδώ, Αλμπέντου, ή στο Messenger, οπουδήποτε μας βρίσκουν εμάς. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το mail έχει τη θέση ένορκης κατάθεσης. Και γράφετε, είμαι... Είναι επίσημο έγγραφο. Το λέω με το όνομά μου, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο. Είμαι η Μαρία Τζάνη. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και το επάγγελμά σας. Και είμαι αντίθετη στο νόμο τάδε που κάνει αυτό. Στο νόμο για το μακροχρόνιο δανεισμό των αρχαίων. Και θέλω να πω το εξής. Έχουμε παραλείψει, παραβλέψει, δεν έχουμε συζητήσει καθόλου το θέμα των μνημείων. Τι περίεργο και ύπουλο κρύβεται εδώ. Μνημείο είναι η πύλη του Αδριανού. Βέβαια. Μνημείο είναι οι αέριδες. Μνημείο είναι κάτι το οποίο δεν κινείται. Μόνον. Μία φίλη λέει ότι είμαστε τάφος. Ανάξι των προγόνων μας, λέει εδώ η φίλη Διόνη. Καθιστικές διαμαρτυρίες έξω από το μουσεία. Λέει, ο κόσμος θα έρθουν να μας ρίξουν με αυτές και... Να μας βαράνε, με ψυχρό. Δεν μπορώ να βγούμε και έξω τώρα. Γι' αυτό είπε και ο Γρηγόρης και το είπαμε και εμείς από την αρχή ότι είναι ύπουλος. Τώρα γίνονται όλα. Ο χρόνος, μέσα. Έτσι, ο χρονισμός είναι ύπουλος. Δεν είπε τα μνημεία. Μισό λεπτό να σου πω κάτι. Ο τάφος του Έκτορος στη Θήβα, αυτό μεταφέρεται όλο. Όλα μεταφέρονται. Εδώ οι Γερμανοί πήραν όλη την Πέργαμο, όλο το βωμό, όλο το βωμό του Λιώσου. Όλο το σύστημα. Τι έκαναν οι Γερμανοί? Οι Γερμανοί το πήραν και τον... Το πήγαν στο Βερολίνο, το στήσανε και είναι ο τουρισμός τους. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν θα πάρουν τώρα ένα μικρό ναό. Αυτό κάνουν και τώρα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αρχαίοι ναοί και τους έχουμε δει όλοι και τους ξέρουμε οι περισσότεροι.
που είναι σε κάτι κατσάβραχα, που είναι σε κάτι χωράφια που πάσει με χωματόδρομο, που ούτε πινακίδες δεν υπάρχουν, που είναι πεσμένες κάτω οι κολόνες, που δεν θα αντιληφθεί και κανείς άμα θα φύγουν, ούτε οι βοσκοί πάνε πια εκεί πέρα να βόσκουν τα πρόβατά τους, που κάποτε αυτοί τα φύλαγαν. Και θα πάρουν και κανένα ναό της Αρτέμιδος, να μην πω ποια Αρτέμιδος και καταλάβετε για πού μιλάω, για ποια περιοχή μιλάω, ποιο όρος, ποιο βουνό, που δεν πας ούτε με 4x4 εκεί ναό πέρα. Το ναό του Διός επάνω στο, στη Λιβαδιά από πάνω. Το Βασιλέως Διός. Ο μεγαλύτερος. Το Υπάτου. Που ξέρετε πως βρέθηκε αυτός. Υπήρχε πινακίδα που οδηγούσε σε ένα εξοκλήσι, πινακίδα που σε κατήφθηνε και στο δρόμο. Και πάνε και οι άνθρωποι και τυχαίνει στην ομάδα μέσα να είναι και ένας λάτρης της αρχαίας Ελλάδος και του πολιτισμού της, ο οποίος μένει άναυδος και αποφασίζουν να τον δουν, να τον κάνουν, και αδιαφόρησε μέχρι σήμερα, αδιαφόρησε η πολιτεία παντελώς. Έλα τώρα. Μισό λεπτό. Απορώ. Και μάλιστα ο νυν προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος έφτιαξε, δίπλα υπάρχει το τροφόνιον άντρων. Έτσι, μπράβο. Έφτιαξε τις τουαλέτες του παρεκκλησίου, τις έφτιαξε πάνω από το τροφόνιον άντρων, για να μην βάλει εργάτες να σκάψουν κανένα λάκκο. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος από το Βερολίνο λέει, ο όρκος του στρατιώτη λέει την Ελλάδα μη Ελλάδα παράδοσο. Φυσικά και πρέπει να τους εξωστρακίσουμε για παράβαση καθήκοντος. Το είπα αυτό. Αυτός είναι ο όρκος του Αθηναίου πολίτη. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι πολύ απλά μπορεί να ξυπνήσουμε ένα πρωί και να μάθουμε ότι ο ναός που, όπως έλεγε ο Ρίζος σε μια ελληνική ταινία, κάτι παλιές πέτρες μιλάς τώρα, αυτές οι παλιές πέτρες που ήταν έξω από το σπίτι σου, έξω από το χωριό σου, όχι, δεν θα την Ολυμπία, δεν θα την Ολυμπία για τους Δελφούς και την Ακρόπολη τώρα, παρακαλώ. Ο ναός της Αρτέμιδος που είναι εκεί πέρα ψηλά πάνω στο βουνό θα είναι ολόκληρος στημένος, γιατί δεν θα νοιαστούν να θα βάλουν γύψους και οτιδήποτε άλλο, δεν θα το κάνουν από μάρμα, θα βάλουν τρεις κολόνες αυθεντικές και όλα τα άλλα θα είναι αφρολέξ, όπως έχουν κάνει το έκτρωμα με τα γλυπτά της αφαίας Αθηνάς από την Αίγινα πάλι στην γλυπτοθήκη του Μονάχου, έτσι που έχουν μπαζώσει εκεί πέρα ό,τι υλικό θέλουν, απλώς να φαίνονται ωραία στο μάτι του αδαούς. Αυτά τα έργα, αυτά τα γλυπτά, αυτή η ναή έγινε με πολύ κόπο, με πολύ μελέτη από τον γλύπτη και τον αρχιτέκτονα. Ποιον μάρμαρο θα πάρει, από ποια φλέβα θα πάει να το πάρει, για να λάμπει αντίστοιχα στον τόπο εκείνον. Γιατί άλλοι είναι από την Πεντέλη τα μάρμαρα, άλλοι από την Άξο. Όχι Πεντέλη, από ειδικό σημείο της πλαγιάς. Ναι, μπορούσαν να πάνε πιο κάτω να σκάψουν. Άλλοι από την Θάσο. Γιατί διαλέγανε τα μάρμαρα, δεν είχε μάρμαρο να πάρουν, από πουδήποτε είχε μάρμαρο να πάρουν. Γιατί διαλέγανε, σκεφτόντουσαν, το μάρμαρο είναι ζωντανός οργανισμός. Έτσι ακριβώς. Μπαίνει το φως μες στο μάρμαρο και λάμπει. Αν μου επιτρέπεις, είναι κάτι που το γνωρίζω από τους γεωλόγους μας. Μάρμαρο υπάρχει μόνον το πεντελικό, δηλαδή στο όρος της Πεντέλης. Αυτό που υπάρχει στα σπλάχνα είναι το μάρμαρο. Όλα τα άλλα μάρμαρα και αυτά που υπάρχουν και στην Ελλάδα, τα άλλα μάρμαρα είναι μαρμαρίνες, είναι τύπου μάρμαρο. Είναι το καθαρό πεντελικό λευκό που λέμε. Ναι, είναι το πεντελικό μάρμαρο. Σε κάθε περίπτωση μιλάω για το μάρμαρο που έχει τις εξής ιδιότητες. Ναι, είναι, και αυτά πορόδες, είναι μόνον από πεντελικό μάρμαρο. Είναι ένα πορόδες υλικό που έχει τρύπες, όπως το λέω, και μπαίνε το φως του ηλίου μέσα, το οποίο ξέρει και μαρμέρι, δηλαδή λαμπυρίζεις. Εξού και η μέρα, εξού και η Μαρία που νομίζω ότι και η μαρμαριγή. Και μάρα η θάλασσα, η λάμπη. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα χάσουμε, γιατί κάποιοι ψηφίσαν ένα νόμο παράνομο. Ένα νόμο ο οποίος είναι ντροπή για στη συγκεκριμένη βουλή που ψηφίστηκε. Λοιπόν, να πω στους φίλους ότι μπορούσαμε να κάτσουμε εδώ 5 ώρες από τη φίλη, είναι τα πιο επιθετικά. Αλλά πρέπει να φύγουμε πριν τις 10 να είμαστε σπίτι.
η Μαρία και ο Γιώργος, όπως ξέρετε. Η εκπομπή θα παιχτεί σε επανάληψη στις 12 μετά την Άντου Παπαμίτσου ξανά και θα παίζεται συνεχώς. Ένα δεύτερον, στείλτε τα μηνύματα στο mail της Μαρίας, στο Facebook, στο Γιώργο, σε μένα, εδώ, οπουδήποτε. Θα κάνουμε τη μάχη μας. Δεν χρειάζονται άλλοι δικηγόροι που έχουμε. Είναι πολύ δικηγόροι. Εκτός από το Γρηγόρη, μην είναι μόνος του. Όχι, όχι, δεν είναι μόνος του. Είναι πέντε. Όχι, εγώ ρωτάω. Είναι μια ομάδα με επικεφαλής στο Γρηγόρη. Έληξε. Θα αντεπιτεθούμε πάση θυσία μετά τις γιορτές, γιατί έτσι στον εγκλισμό μας πιάσανε κορόιδα. Έτσι, έτσι. Γενικώς να μην το ανοίξουμε τώρα. Λοιπόν, δυστυχώς και για μένα και για σας, πρέπει να φύγουν για να προλάβουν να πάνε στη φυλακή 10 η ώρα το βράδυ με το αλταριό που έχουμε μπλέξει, που κάνουν ενέσεις και δεν βγάζουν και το καπάκι. Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε την κουβέντα τώρα. Η εκπομπή θα πέφτει σε επανάληψη και να πούμε μια... Σας εύχομαι να έχετε καλή εβδομάδα και είναι καλή τελευταία χρονιά σου εκπομπή, έτσι, και να είναι η χρονιά διαφορετική σε όλα τα επίπεδα, και στο θέμα της υγείας και στο θέμα του πολιτισμού μας και στο θέμα της δυνατότητας να αντιδρούμε όπως πρέπει ως πολίτες που είμαστε υποχρεωμένοι και από το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος, διότι αυτό που συνέβη είναι η δεχθές κακούργημα. Εδώ βλέπετε, η αντίδραση δεν είναι γιατί κόπηκε ένα πενιντάρι από τη συντάξη, είναι διότι αυτό είναι το ουσιώδες. Γιώργαρα, τελευταία κουβέντα. Τελειώνω λέγοντας ότι εάν δεν έχεις να επιδείξεις πλούτο πολιτισμό, δεν σέβεσαι αυτά που σου άφησαν οι πρόγονοί σου, δεν ξέρεις ότι όλο σου την κληρονομία, όλο σου τα αρχεία, τα έργα, τα λογοτεχνικά, τα θεατρικά, είτε υλικό, είτε άειλη πολιτιστική κληρονομία, είτε υλική πολιτιστική κληρονομία, σου ανήκουν, βρε μπαγάσα. Αν ήταν οικόπεδο, το καταλάβαινες ότι το έχεις εξαδιαιρέτου με άλλους 10. Τώρα τον ήχο δεν καταλαβαίνεις ότι τον έχεις εσύ, είναι δικό σου. Αυτό δεν στο μάθανε στο σχολείο, δεν στο φυτέψαν στο κεφάλι οι δάσκαλοι. Αν δεν το καταλάβεις αυτό, δεν θα μπορέσεις ποτέ να συστρατευτείς αυτόν τον αγώνα. Κατάλαβε το, γίνε ένας στρατιώτης σε αυτόν τον αγώνα και δεν θα τους περάσει. Είναι ο πόλεμος για την ελευθερία, την αυθεντική μας ελευθερία, για την ίδια μας την ύπαρξη ως Ελλήνων με τα ταυτοτικά μας στοιχεία και όχι ελλαδιτών όπως είναι οι νεήλιδες εδώ λαθρομετανάστες.